Είναι η εικόνα του βόρειο οδικού άξονα της Κρήτης χθες το βράδυ. Η ώρα είναι 10.30. Εδώ και περισσότερο από μία ώρα, οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης με κατεύθυνση προς τα Χανιά εξαιτίας της ισχυρής χαλαζόπτωσης. Πάντως είναι σίγουρα κανένα μισά ώρα, ναι. Τουλάχιστον μισή ώρα, ναι. Πέσατε πάνω στη χαλαζόπτωση. Το περάσαμε κι αυτό. Ναι. Το περάσαμε κι αυτό, ναι. Τραγικό. Ήταν αρκετά δύσκολα γιατί και τα νερά και τα αυτοκίνητα που δεν μπορούσε να ελέγξει ο καθένας μέσα στη μέση. Ήταν πολύ εύκολο να γίνει ατύχημα, ναι. Έχετε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο? Όχι. Από τις 9 περίπου το βράδυ η Εθνική Οδός έχει στρωθεί με τόσο χαλάζι που τα οχήματα δεν μπορούν επί της ουσίας να κινηθούν. Από μία ώρα. Πόσο? Μία. Πέσατε πάνω στη χαλαζόπτωση? Όχι, είχε γίνει. Έχετε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο? Ποτέ. Ποτέ εδώ. Ποτέ εδώ, ε? Ποτέ, ποτέ. Μια γυναίκα και αυτή φοβάται να ξεκινήσει, λέει, αν μην κολλήσεις, κάνω φίλοι. Το σκηνικό που καταγράφεται είναι πρωτόγνωρο. Το χαλάζι έχει δημιουργήσει περίπου 15 με 20 εκατοστά στρώμα στο δρόμο. Τα αυτοκίνητα βρίσκονται σταθμευμένα στη μέση του δρόμου, ενώ η όποια προσπάθεια να κινηθούν βουλιάζει στο κενό. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται και οι οδηγοί μέσα στα οχήματά τους αναμένουν να καθαρίσει ο δρόμος για να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους. Από τις 8 και κάτι και 20 και 30 περίπου είχε ξεκινήσει από ό,τι κατάλαβα όλο το σκηνικό. Μέχρι τις 11.30 που περίπου φύγαμε από εκεί πέρα. Από στο ύψος του Φόδελε, λοιπόν, λίγο πριν από εκεί που είναι το Διασταύρωση και το μεγάλο το Βεζινάδικο στην Ανηφόρα, είχε μαζεμένο χαλάζι στο δρόμο μέσα και είχε σταματήσει η κυκλοφορία. Από τη μια μεριά τη δικιά μας, δηλαδή από Ρέθμε προς Ηράκλειο, ήταν πολύ μεγάλη ουρά. Δηλαδή ήταν πάνω από 200-300 αυτοκίνητα σίγουρα. Από την άλλη μεριά ήταν πιο λίγα από ό,τι είδαμε μετά που περάσαμε. Και βασικά το θέμα ήταν ότι καθυστέρησαν πάρα πολύ να έρθουν το μηχανήματα για να κάνουν οτιδήποτε. Παρότι πήραμε και αστυνομία και πυροσβεστική και όλα αυτά, δεν ξέρω, κάτι δεν πήγε καλά εκεί πέρα. Και ουσιαστικά ήρθε ένας εσκαφέας κάποια στιγμή κατά τις 10.30 και κάπου εκεί ήρθαν και κάνα δύο αυτοκίνητα και βοηθήσανε. Η επέλαση της ωκεανίδας είναι τέτοια που το οδόστρωμα από χαλάζι δεν επιτρέπει την κυκλοφορία και η προσπάθεια κάποιος να κινηθεί στο ρεύμα από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο σταματάει στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, όπου τα αυτοκίνητα είναι κινητοποιημένα και μόνο με τη συνδρομή των μηχανημάτων τελικά επιτυγχάνεται η ομαλοποίηση και πάλι της κυκλοφορίας, που όμως προκειμένου να αποσυμφορηθεί το σημείο μεσολαβεί αρκετή ώρα. Μαζί με τη χαλαζόπτωση και οι κατολισθήσεις από τον όγκο των νερών δημιουργούν επιπλέον πρόβλημα και ανησυχία. Οι οδηγοί μέσα στη νύχτα στα οχήματά τους, άλλοι λιγότερο, άλλοι για περισσότερες από 2 ώρες, βιώνουν τη μανία των καιρικών φαινομένων χθες το βράδυ, με τα προβλήματα ωστόσο να μεταφέρονται και στη σημερινή ημέρα, που η ωκεανίδα δεν δείχνει τα δόντια της και στην Κρήτη.